Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στον κύκλο αυτών των εκπομπών, το θέμα το οποίο εξετάζουμε είναι η πίστη στον αληθινό Θεό. Το άμεσο και πρώτιστο ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιον Θεό καλείται ένας χριστιανός να πιστέψει. Υπάρχουν πολλές και διάφορες απόψεις και θεωρίες γύρω από αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, μπορούμε να τις διαχωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Καταρχήν, κατά τους Ορθοδόξους, όμως και κατά τους Παπικούς και σχεδόν όλους τους Προτεστάντες, ο Θεός είναι τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ, ο οποίος είναι αγέννητος, ο Υιός, ο οποίος γεννάται άμεσα εκ του Πατρός, και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται άμεσα εκ του Πατρός. Υπάρχει βεβαίως σημαντική διαφορά ανάμεσα στην Ορθόδοξη πίστη περί Θεού και στις δυτικές θεολογικές απόψεις για το ποιος πραγματικά είναι ο Θεός και τι είναι αυτός ο Θεός. Έτσι, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες εκπομπές, κατά τους Ορθοδόξους, ο Θεός διακρίνεται σε ουσία και ενέργειες. Η ουσία, θα λέγαμε, είναι το απρόσιτο και απροσπέλαστο από όλα τα κτίσματα μέρος του Θεού, ενώ οι ενέργειες είναι εκείνες με τις οποίες γνωρίζεται ο Θεός σε όλα τα κτίσματα και σε εμάς τους ανθρώπους. Μάλιστα, ακριβώς η πίστη των Ορθοδόξων, η οποία επιβεβαιώνεται με την πολυετή και πολύχρονη εμπειρία της Χριστιανικής Εκκλησίας, είναι ότι ο άνθρωπος, τα κτίσματα δηλαδή, μπορούν να μετέχουν αυτών των ακτίστων θείων ενεργειών και αυτός είναι και ο στόχος της προσπαθίας των, της ζωής των, και αυτό τούτο το γεγονός συνιστά και τον αγιασμό των ανθρώπων και την μετοχή τους στη Βασιλεία του Θεού. Είναι δηλαδή ο στόχος της σωτηρίας. Αντίθετα, υπάρχει τρομερή σύγχυση στον χώρο της δυτικής θεολογίας, είτε της παπικής, η οποία υπήρξε και η απαρχή, είτε των παρακλαδιών της, θα λέγαμε, της προτεσταντικής δηλαδή θεολογίας, ανάμεσα σε αυτή την διάκριση της ουσίας και των ενεργειών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και ουσιαστικές διαφορές γύρω από το ζήτημα της σωτηρίας. Έχουμε ήδη δει ορισμένα βασικά στοιχεία αυτών των διαφορών και στο μέλλον ελπίζουμε με την βοήθεια του Θεού να δούμε περισσότερα. Ωστόσο, επανερχόμαστε λέγοντας ότι η χριστιανική πίστη, ιδιαιτέρως των Ορθοδόξων περί Θεού, είναι ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, τα οποία έχουν κοινά, ουσία και ενέργειες. Για να φέρουμε ένα απλοϊκό παράδειγμα, θα λέγαμε ότι ο Θεός είναι όπως ο ήλιος, ο οποίος και αυτός αποτελείται, θα μπορούσαμε να πούμε, από τρία πράγματα, τον ηλιακό δίσκο, το φως, το οποίο γεννάται άμεσα από τον ηλιακό δίσκο, και την θερμότητα, η οποία εκπορεύεται πάλι άμεσα από τον ίδιο ήλιο. Διακρίνουμε λοιπόν σε αυτόν τον ήλιο τρία διαφορετικά πράγματα. Τον ηλιακό δίσκο, ο οποίος είναι και η αιτία της ύπαρξης των δύο άλλων, δηλαδή του φωτός που προέρχεται από αυτόν και της θερμότητας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην χριστιανική πίστη περί Θεού. Δεν υπάρχουν τρεις θεοί, αλλά ένας είναι ο Θεός, ο οποίος διακρίνεται σε τρία πρόσωπα. Στον Πατέρα, που είναι και η αιτία των δύο άλλων προσώπων, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτή την βασική και θεμελιώδη πίστη της πλειοψηφίας των χριστιανικών ομολογιών, έρχονται σαφώς σε αντίθεση οι σύγχρονοι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά και μερικές ακόμα ονομαζόμενες χριστιανικές ομολογίες, ακραίες του προτεσταντικού χώρου,
οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Θεός δεν συνίσταται από τρία πρόσωπα, αλλά ο Θεός είναι μόνο ο Πατήρ. Για δε τον Υιό λένε ότι είναι κτίσμα, ενώ για το Άγιο Πνεύμα δεν λένε καθόλου ότι είναι πρόσωπο, αλλά ότι είναι μια απρόσωπη δύναμη ή ενεργός δύναμης του Θεού και την οποία παρομοιάζουν πολλές φορές με το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή λοιπόν η βασική διαφορά είναι σημαντικό πρόβλημα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε εκτενώς. Και αυτό θα κάνουμε όπως ήδη έχουμε ξεκινήσει και από τις προηγούμενες εκπομπές. Το ποιος είναι ο Θεός το διαπιστώσαμε ήδη από το όραμα του Ισαΐα, όπου εκεί ο προφήτης είδε τον Θεό. Ας το επαναλάβουμε. Διαβάζουμε από το Ισαΐας σίγμα ταφ 1, όπου λέγει τα εξής. Κατά το έτος, ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδεν τον Κύριον, Γιαχβέ στο εβραϊκό, καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέννησε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ίσταντο σεραφείμ, ανέξ πτέρυγας, έχοντα έκαστον, με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το ένα προς το άλλο και έλεγε, Άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων. Γιαχβέ Σαββαώθ, κατά το εβραϊκό. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Εδώ παρατηρούμε λοιπόν ότι ο προφήτης Ισαΐας έχει μια όραση του Θεού. Είναι λοιπόν πολύ υποβοηθητικό στην μελέτη μας αυτό το όραμα, στο να διακρίνουμε ποιος ήταν αυτός ο Θεός ο οποίος είδε ο Ισαΐας και τον οποίον ονομάζει Γιαχβέ. Στη συνέχεια της όρασης, στο 8 συγκεκριμένα χωρίο, διαβάζουμε «Και ήκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος, τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει υπάγει δια ημάς». Ήδη έχουμε σχολιάσει ότι εδώ φέρεται ο Γιαχβέ αφενός να ρωτά σε πρώτο πρόσωπο τι να θέλω αποστείλει, και στη συνέχεια φέρεται ότι απευθύνεται στον Ισαΐα και εν ονόματι και εκ μέρους και κάποιον ακόμη. Και τι θέλει υπάγει δια ημάς. Παράδοξη σύνταξη που ασφαλώς δεν μπορεί να αιτιολογηθεί με πληθυντικό μεγαλοπρεπίας, διότι το ίδιο θα έλεγε και στο πρώτο τμήμα του στίχου. Συνεχίζει ο Ισαΐας απαντώντας αυτή την ερώτηση και λέγει «Τότε είπα, ιδού εγώ αποστηλών με». Και είπεν, εννοεί ο Γιαχβέ, «Είπαγε και υπέ προς τούτον των λαών, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών, και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών, δια να μην βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών, και ακούωση με τα ότα αυτών, και νοήσωση με την καρδίαν αυτών, και επιστρέψωση και θεραπευθώση». Αυτό το κομμάτι, όπως διαβάσαμε, μας δίνει ένα κλειδί στο να κατανοήσουμε ποιος είναι αυτός ο Γιαχβέ. Και αυτό διότι το ίδιο χωρίο αναφέρεται αυτούσιο και στην Καινή Διαθήκη και επομένως έχουμε την θεόπνευστη ερμηνεία των Αποστόλων. Πριν όμως προχωρήσουμε για να πάμε να δούμε ακριβώς αυτή την ερμηνεία, ας σταματήσουμε και ας σχολιάσουμε πάλι το ότι εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στους Ιουδαίους, ότι δεν δέχονταν τη θεραπεία από Θεού. Η αιτία ποια ήταν? Ήταν ότι οι ίδιοι είχαν κλείσει τους οφθαλμούς τους και είχαν κλείσει και τα αυτιά τους και
κατά συνέπεια δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποια ήταν η σωτηρία για αυτούς. Ας προχωρήσουμε όμως να δούμε από την Καινή Διαθήκη το αντίστοιχο χωρίο. Βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο και διαβάζουμε από τον στίχο 37 και εξής. Αλλά ενώ έκαμε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτών, εννοεί ο Ευαγγελιστής τον Ιησού, δεν επίστευον εις αυτόν, δια να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐου, τον οποίον είπε, «Κύριε, τι σε πίστευσεν εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίων του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθη. Δια τούτο δεν είναι δύναντο να πιστέψω σύ, διότι πάλιν είπεν ο Ισαΐας», και εδώ είναι το χωρίο που μας ενδιαφέρει, «ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδίαν αυτών, δια να μη είδωσι με τους οφθαλμούς και νοήσωσι με την καρδίαν και επιστρέψωσι και ιατρεύσω αυτούς». Ταύτα είπεν ο Ισαΐας, ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει σαφώς ότι το όραμα που είδε ο Ισαΐας έχει άμεση εφαρμογή στον Ιησού. Με άλλα λόγια, ο Κύριος, ο Γιαχβέ Σαβαώθ, που είδε ο Ισαΐας, του οποίου η δόξα εγέννησε τον ναόν, δεν είναι άλλος από τον Ιησού στην προανθρώπινη ύπαρξή του και η δόξα του Γιαχβέ Σαβαώθ της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι άλλη παρά η δόξα του Χριστού. Ταύτα είπεν ο Ισαΐας, ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής. Διότι, διαβάζουμε τον στίχο 43, διότι ηγάπησαν την δόξαν των ανθρώπων μάλλον παρά την δόξαν του Θεού. Αντιδιαστέλει εδώ τώρα την δόξα των ανθρώπων με την δόξα του Θεού για την οποία έχει μιλήσει προηγουμένως και την οποία είδε ο Ισαΐας. Ταυτίζει λοιπόν εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης άμεσα και απόλυτα την δόξα του Χριστού με την δόξα του Γιαχβέ Σαβαώθ στην Παλαιά Διαθήκη και εφόσον η δόξα είναι η λάμψη της Θείας Φύσεως, είναι πάλι άμεσο το συμπέρασμα ότι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης, ο Θεός των Χριστιανών. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα ίδια αυτά λόγια του προφήτου Ισαΐου τα εφαρμόζει αυτή τη φορά ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους Ιουδαίους που βρίσκονταν στη Ρώμη, εννοώντας το Άγιο Πνεύμα, εφαρμόζοντάς τα στο Άγιο Πνεύμα. Λέγει στις Πράξεις των Αποστόλων 28 κεφάλαιο και 25 στίχο, ο Παύλος είπε ένα λόγον ότι καλώς ελάλησε το Πνεύμα το Άγιον προς τους πατέρας ημών δια Ισαΐου του προφήτου, λέγον, και στη συνέχεια παραθέτει τα λόγια του προφήτου. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η δόξα του Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης εφαρμόζεται άμεσα και ταυτίζεται με την δόξα του Χριστού και την δόξα του Αγίου Πνεύματος. Η ιστορική ύπαρξη του Ιησού του Ναζωραίου στην αρχή της χριστιανικής εποχής δεν αμφισβητείται από κανέναν. Μαρτυρείται τόσο από εκείνους που πίστευαν σε αυτόν, όσο και από εκείνους που δεν πίστεψαν. Στα αλήθεια, ποια είναι η δικιά μας η αντίληψη για αυτή την ιστορική προσωπικότητα και για τα σημαίνοντα λόγια που εκείνος είπε, καθώς και για όσα έπραξε. Στην κριτική τους οι άνθρωποι, οι φιλόσοφοι, οι ανώτεροι κριτικοί και άλλοι που ασχολήθηκαν με αυτή τη μοναδική προσωπικότητα που περπάτησε πάνω στη γη, διαιρούνται
στις αντιλήψεις τους σε διάφορες κατηγορίες, που γενικά να πούμε ότι άλλοι λένε ότι ήταν ένας απατεώνας, ο οποίος είπε πράγματα για τον εαυτό του, τα οποία γνώριζε ότι δεν ήταν αληθινά. Άλλοι είπαν ότι αυτός είχε εξαπατηθεί ο ίδιος, αυταπατάτο. Ήταν βέβαια ειλικρινής, αλλά φαντασιόπληκτος. Τέλος, η τρίτη περίπτωση είναι ότι πρόκειται για άνθρωπο που είπε πραγματικά την αλήθεια. Οι Ιουδαίοι της εποχής του, στην πλειοψηφία τους, του απέδωσαν έναν από τους δύο πρώτους χαρακτηρισμούς. Με ποιο θα συμφωνήσουμε? Αλήθεια, θα συμφωνήσατε εσείς ότι κάποια από αυτές τις κατηγορίες περιγράφει τον χαρακτήρα εκείνου που εξέφρασε, που εκφώνησε την επιτόπιση ομιλία? Νομίζετε ότι η επίδραση που άσκησε στον κόσμο ήταν η επίδραση που χαρακτηρίζει έναν απατεώνα? Μάλιστα μερικοί στην εποχή του τον κατηγόρησαν λέγοντάς τον ότι ήταν εκτός εαυτού. Νομίζετε ότι η επίδραση του Ιησού στον κόσμο είναι η επίδραση ενός ανθρώπου διαταραγμένου διαρροτικά? Θα μπορούσε ένας τέτοιος άνθρωπος να μιλήσει έτσι ώστε τα πλήθη να εκπλήσονται από τη διδασκαλία του, όπως μας λένε οι αυτόπτες μάρτυρες και ιστορικοί της ζωής του? Θα μπορούσε να υποθεί από εκείνους που στάθηκαν για να τον συλλάβουν ότι ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος έτσι? Αν λοιπόν δεν ήταν διανοητικά διαταραγμένος, ούτε ήταν απατεώνας, τότε το μόνο που μένει είναι ότι πράγματι αυτός ήταν ένας αληθινός άνθρωπος που μίλησε αληθινά, και πράγματι η δική του αλήθεια, η μοναδική αλήθεια, επηρέασε το ανθρώπινο γένος. Είναι αλήθεια ότι στην αφήγηση των Ευαγγελίων της Καινής Διαθήκης περιλαμβάνεται υπόμνημα για την ζωή και για τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Αναγνωρίζοντας την αληθινότητα, και εμείς ξεκινώντας από αυτό, την αληθινότητα της αφήγησης των Ευαγγελιστών, θέλουμε να ενσκύψουμε στους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται μέσα στα κείμενα των Ευαγγελίων, στους ισχυρισμούς που ο ίδιος ο Ιησούς ο Ναζαρέος έκανε. Πράγματι αξίωσε ο ίδιος ότι είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, ο ένσαρκος Γιαχβέ, όπως όλες οι χριστιανικές ομολογίες διατείνονται. Είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχουν μερικές ακραίες λεγόμενες χριστιανικές ομολογίες, οι οποίες λένε ότι δεν ήταν ο ένσαρκος Γιαχβέ, ο Θεός ενσαρκεί. Ή μήπως από την άλλη μεριά ταιριάζει πιο πολύ στα γεγονότα και είναι περισσότερο σύμφωνο με όσα περιγράφονται στα Ευαγγέλια να υπούμε ότι είναι αληθινή η άποψη εκείνη που λέει ότι ήταν ένας ειδικός απεσταλμένος του Θεού, όπως λόγω χάρη λένε οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιχωμένου, ότι ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, σταλμένος από τον Θεό, ενσαρκωμένος, αλλά όχι ο Θεός ο ίδιος. Ήταν στα αλήθεια ο Ιησούς Χριστός? Το άκτιστο, το αδημιούργητο, το αιώνιο, δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος? Ή ήταν ένα ανώτερο όν, κτιστό, δημιουργημένο δηλαδή από τον Θεό, αλλά βέβαια όχι ίσο με τον Θεό, αλλά κατώτερο από τον Θεό, μόνο ότι είχε μια εξυψωμένη θέση? Μερικοί θα πούνε, καλά και έχει νόημα αυτό. Θα ασχολούμαστε τώρα με θεολογικές απόψεις και θεολογικά φλήματα. Ωστόσο η απάντησή μας σε αυτό το θεμελιώδες ερώτημα είναι πάρα πολύ σημαίνουσα. Εάν ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός,
τότε πρέπει να αποδώσουμε σε αυτόν τη λατρεία που οφείλεται στον Θεό. Εάν αρνηθούμε να αποδώσουμε σε εκείνον λατρεία ως προς τον αληθινό Θεό, τότε αυτό θα αποτελεί ύβρι, βλασφημία προς τον Θεό. Εάν από την άλλη μεριά ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Θεός, τότε αν τον λατρέψουμε ή με κάποιο τρόπο αποδώσουμε λατρεία σε αυτόν, ασχέτως πόσο εξυπθωμένο όν μπορεί να είναι, επειδή είναι κτίσμα, αυτή η λατρεία θα ήταν ειδωλολατρεία και θα αποτελούσε βλασφημία. Η ειδωλολατρεία είναι το να λατρέψει κανείς τα κτίσματα. Εάν ο Ιησούς Χριστός είναι ο άπειρος Θεός, τότε ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και σε οποιοδήποτε άλλο κτίσμα υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα, απείρων διαστάσεων, όσο ανώτερο κτίσμα κι αν είναι. Αν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Θεός, τότε, ανεξαρτήτως του πόσο εξυπθωμένη θέση μπορεί να έχει, επειδή είναι κτίσμα, υπάρχει ανάμεσα σε αυτόν και στον μοναδικό Ιαχβέ, στον μοναδικό Θεό δηλαδή, ένα άπειρο χάσμα. Να πούμε ένα παράδειγμα σχετικά με αυτό. Έχουμε έναν ορειβάτη πάνω στο Έβερεστ και έναν επιστήμονα ο οποίος κάνει ορισμένες εξερευνήσεις στα βάθη του ωκεανού κοντά στις Φιλιππίνες. Ανάμεσα σε εκείνον που βρίσκεται στο Έβερεστ και σε εκείνον που βρίσκεται στα βάθη του ωκεανού υπάρχει τεράστια απόσταση. Αλλά δεν είναι τίποτα αυτή η απόσταση αν συγκριθεί με την απόσταση που έχει ένα αστέρι έξω από το γαλαξία μας από τη Γη. Η δική τους η απόσταση ανάμεσα στους δύο επιστήμονες, εκείνου του Έβερεστ και του άλλου του βυθού των ωκεανών, είναι μηδαμίνη. Μηδενίζεται μπροστά στην απόσταση προς το αστέρι που είναι έξω από το γαλαξία. Το ίδιο συμβαίνει, έτσι να το πούμε, και στην περίπτωση τούτη. Αν ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, τότε η απόστασή του από τη Θεία Φύση είναι τεράστια και αδιάβατη. Αν είναι Θεός, τότε η απόσταση ανάμεσα σε αυτόν και σε οποιοδήποτε κτίσμα από άποψη φύσεως είναι τεράστια και αδιάβατη. Καθώς ήδη μέχρι τώρα έχουμε προχωρήσει εξετάζοντας όλο αυτό το θέμα που έχει σχέση με την πίστη στον Θεό, βρίσκομαι ότι διάφοροι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι βασίζουν την πίστη τους στην Αγία Γραφή, έχουν αυτοί οι άνθρωποι εκ διαμέτρου διαφορετικές αντιλήψεις για το ποια είναι η κεντρική φυσιογνωμία τουλάχιστον της Καινής Διαθήκης, έτσι φανερά. Δηλαδή ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Είναι βέβαια σαφές σε όλους ότι ο Ιησούς ισχυρίστηκε ότι είναι ο Γιος του Θεού. Και πράγματι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης περιλαμβάνουν αυτόν τον ισχυρισμό. Περιέχουν αυτόν τον ισχυρισμό. Τι σήμαινε αυτή η έκφραση. Μερικοί λένε ότι αυτό σημαίνει ότι είναι ο κατ' ουσίαν Υιός του Θεού. Αυτή είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Πιστεύουμε ότι είναι ο κατ' ουσίαν Υιός του Θεού. Και συνεπώς είναι πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Συνεπώς είναι ισότιμος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή η ακριβώς η κουβέντα ότι είναι Υιός του Θεού απαντάει και καταφάσκει, δηλαδή βεβαιώνει, χωρίς καμία αντίρρηση, ότι είναι πράγματι Θεός, βεβαιώνει τη θεία του ουσία και φύση, τη θεότητά του. Αυτή είναι η δική μας ορθόδοξη πίστη. Και λένε ότι αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης αυτό σημαίνουν. Άλλοι, όπως προαναφέραμε, ευαγγελιστές, όπως λέγονται στην Ελλάδα,
οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχώβα. Ορισμένοι από τις παραθρησκείες. Λένε πως, α, και άγγελοι ονομάζονται γη του Θεού, αλλά δεν είναι θείας φύσεως, και οι πιστοί επίσης ονομάζονται και μπορούν να ονομάζονται γη του Θεού. Αλλά βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι μετέχουν στην θεότητα. Συνεπώς αυτά τα λόγια δεν πρέπει να εννοηθούν, λένε εκείνοι. Ότι προσδιορίζουν ακριβώς το γεγονός ότι ο Χριστός κατά την ουσία του είναι της θείας φύσεως. Αν υπάρχει, για να αναφέρουμε ένα άλλο χωρίο από την Καινή Διαθήκη, από το βιβλίο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 10:30, θα τα εξετάσουμε αυτά στην όρια, τώρα κάνουμε μια γενική εισαγωγή στο ζήτημα τούτο. Λένε πως τα λόγια που ο ίδιος ο Ιησούς είπε, εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα, σημαίνουν ακριβώς ότι είναι ισότιμος με τον Θεό. Δείχνουν το ταυτόσιμο ως προς την θεία φύση και δόξα. Αυτή είναι και η δική μας, η ορθόδοξη πίστη. Εδώ έρχονται διάφοροι να μας πούνε, α όχι, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε ενότητα με τον Πατέρα, ότι υπάρχει αρμονία με τον Πατέρα. Έτσι χάρη λένε οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχώβα, και είπαμε και προηγουμένως και οι Ευαγγελιστές. Και διάφοροι των ευαγγελικών λεγόμενων ομολογιών. Και παραθέτουν γι' αυτό το χωρίο Ιωάννης, Β21, και λένε, μα δεν είπε ότι ο Πατέρας είναι μεγαλύτερος μου. Ένα άλλο χωρίο, έτσι για να σκεφτούμε πάνω σε όλα αυτά, είναι αυτό του Ευαγγελίου του Ιωάννη, στο 8ο, στο είπα κεφάλαιο, 58, που λέει, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Εδώ, ακραίες ομολογίες, λεγόμενες χριστιανικές, και για να το διευκρινίσουμε, χριστιανές είναι εκείνος ο οποίος λατρεύει τον Ιησού Χριστό καθ' ημάς. Όχι αυτός που απλώς λέει ότι υπάρχει Ιησούς Χριστός. Όχι, γιατί ο διάβολος το ξέρει. Χριστιανός είναι αυτός που λατρεύει τον Ιησού Χριστό ως Θεού. Όχι αυτός που είναι απλώς ακόλουθος. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ένας δάσκαλος, ένας γκουρού. Αυτή είναι η δικιά μας πίστη. Γι' αυτό και επιμένουμε να λέμε λεγόμενοι χριστιανοί για ορισμένους. Διότι καθ' ημάς εφόσον δεν αναγνωρίζουν θεότητα στον Ιησού Χριστό, συνεπώς δεν τον λατρεύουν, διότι δεν μπορεί κανείς να λατρέψει κτίσμα, και υπ' αυτή την έννοια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σαφώς χριστιανοί. Να μην βάλουμε και άλλες προϋποθέσεις οι οποίες υπάρχουν και μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τέλος πάντων, επανερχόμαστε στο χωρίο που είπαμε για τον Αβραάμ. Λέει ο Ιησούς, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Λένε λοιπόν εδώ αυτοί οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν την Θεία Φύση του Ιησού Χριστού. Α, εδώ εννοεί λένε ότι υπήρχε υπό την έννοια ότι ήταν το πρώτο από τα κτίσματα, από τα δημιουργήματα του Θεού, γιατί δεν λέει ότι είναι η αρχή της χρήσης του Θεού. Άρα πάει να πει αυτό ότι είναι το πρώτο από τα δημιουργήματα του Θεού. Ότι είναι η αρχή της χρήσης του Θεού είναι γραμμένο στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο 3ο κεφάλαιο, γάμα 14. Δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Δεν μπορούν να ισχύουν και οι ορθόδοξες θέσεις, δεν μπορούν να ισχύουν και οι ορθόδοξοι πίστοι και οι αντιλήψεις αυτών των ομολογιών, των λεγόμενων χριστιανικών, που για μας αποτελούν αίρεση. Όταν λέμε αίρεση, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι είναι μία αποσπασματική θεώρηση της αλήθειας. Με αυτή την έννοια.
για να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Πρόκειται περί αιρέσεως για μας. Διότι είναι η θεώρηση όχι όλης της αλήθειας, αλλά μέρους της αλήθειας. Έχουμε πει κι άλλοτε ότι η Αγία Γραφή περιγράφει την εμπειρία των ανθρώπων του Θεού, προφητών, αποστόλων, πατριαρχών, πατέρων. Συνεπώς όποιος δεν βρίσκεται στην ίδια εμπειρία δεν μπορεί να κατανοήσει στο πλήρες αυτά που είναι γραμμένα εκεί πέρα. Αυτή είναι και η αιτία για την οποία όλοι επικαλούνται την Αγία Γραφή, αλλά ο καθένας για να υποστηρίξει τις δικές του απόψεις, οι οποίες είναι μονομερείς. Δεν μπορούν να δουν στο πλήρες την Αγία Γραφή. Και επί του προκειμένου, χωρία από την Καινή Διαθήκη. Εδώ βλέπουμε, σε αυτές τις διαμετρικά δίθετες απόψεις, την πτωτικότητα της ανθρώπινης διάνοιας, όταν προσπαθεί να ερμηνεύσει τη Θεία Αποκάλυψη. Η ανθρώπινη διάνοια βοηθεί τον άνθρωπο να λειτουργήσει ως άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί με απόλυτο τρόπο και αποσπασματικά. Είπαμε ότι ο άνθρωπος διαθέτει και διάνοια, αλλά και καρδιά η οποία πρέπει να έχει διαρκή μνήμη Θεού. Όποιος δεν έχει μνήμη Θεού, δεν μπορεί να εκφράσει τον Θεό. Το οποίο είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό, στο βαθμό που είναι δυνατόν να γνωριστεί ο Θεός. Λοιπόν, αν πρόκειται να ενσκύψουμε σε χωρία που αφορούν τον παντοδύναμο, είναι απαραίτητο αυτό να γίνει με ταπεινοφροσύνη. Ο Ιησούς Χριστός έδωσε και ένα κριτήριο. Είπε ότι αν κάποιος θέλει πράγματι να κάνει το θέλημα του Θεού, θα γνωρίσει αν μια διδασκαλία είναι από τον Θεό. Αυτά τα λέει στον Ιωάννη στο 7ο, στο Ζήτα κεφάλαιο 17. Το επαναλαμβάνω, αν κάποιος άνθρωπος θέλει να γνωρίσει πραγματικά το θέλημα του Θεού, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να το πράξει και έτσι θα γνωρίσει για μια διδασκαλία αν είναι από Θεού ή όχι. Ο Θεός δεν δίνει βοήθεια όταν δεν είμαστε διατεθειμένοι να πράξουμε το θέλημά Του. Σε αυτή τη συνάφεια και με αυτή την προϋπόθεση θα προχωρήσουμε στην εξέταση μόνο με προσευχή προς τον Θεό. Οδήγησόν με στην αλήθειά σου και δίδαξόν με. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μου, λέει ο ψαλμοδός στον ψαλμό 25, στον 5ο στίχο. Οδήγησέ με στην αλήθεια σου και δίδαξέ με. Εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μου. Χωρίς λοιπόν προαίρεση που θέλει να πράξει το θέλημα του Θεού, χωρίς προσευχή, καλύτερα να αφήσουμε την εξέταση περί του θέματος του Θεού εδώ. Και το επόμενο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι όταν εξετάζουμε αγιογραφικά χωρία, εφόσον θα μιλήσουμε με τα χωρία, εφόσον από εκείνους που τα χρησιμοποιούν λείπει η εμπειρία, θα μείνουμε στα χωρία. Είναι απαραίτητο, όταν εξετάζουμε αυτά τα χωρία, να τα εξετάζουμε στο πλήρες φως των συμφραζομένων τους, καθώς και στο φως των άλλων αγιογραφικών χωρίων που αφορούν το ίδιο θέμα. Αν αυτό δεν είναι αυστηρό από μέρους μας, τότε θα εξαναγκάζουμε κάθε τόσο την Αγία Γραφή να διδάσει αυτό που εμείς θέλουμε. Με αυτές τις προϋποθέσεις, μιλήσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, με αυτές και στην τωρινή, που είναι η απαρχή του να επικεντρωθούμε ειδικά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για τον οποίο υπάρχουν τόσα αμφισβητούμενα από τις διάφορες ομάδες, και να προχωρήσουμε να ειδούμε περισσότερα. Ήδη φτάσαμε στο βασικό και σημαντικό σημείο της πορείας της μελέτης μας
στο να εξετάσουν δηλαδή το κεντρικό πρόσωπο της χριστιανικής πίστεως, της χριστιανικής διδασκαλίας, του Ευαγγελίου. Το πρόσωπο αυτό είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν πάρα πολλές και μάλιστα αντιδιαμετρικά αντίθετες μεταξύ τους απόψεις για το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν προσεγγίζεται χωρίς τις κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν και σήμερα ιδιαιτέρως. Σημαντικότερη από αυτές τις προϋποθέσεις είναι το να εγγύψει κανείς στη γνήσια διδασκαλία της χριστιανικής εκκλησίας με πνεύμα ταπεινοφροσύνης και με προσευχή στον Θεό. Χαρακτηριστικά, ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρει από τον στίχο 5 τα εξής. «Εάν δέπεις από σας είναι ελλιπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ιδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ας ζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενων υπό ανέμων και συνταρατώμενων. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρά του Κυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι, ακατάστατος εν πάσης θεσοδής αυτού». Βασική λοιπόν προϋπόθεση, η αγνή και η ειλικρινής πίστη. Δεν πρέπει την πορεία προς τον Χριστό να την περιφράξουμε με τις δικές μας απόψεις, με τον φανατισμό μας, με τις προσωπικές μας θέσεις και με τον εγωισμό. Αντίθετα, με προσευχή και ταπείνωση πρέπει να πλησιάσουμε την διδασκαλία των Αγίων όλων των αιώνων και να γνωρίσουμε μέσα από τη σοφία τους και το παράδειγμά τους αυτή την πολύ βαθιά και σημαντική για τη σωτηρία μας γνώση. Στο σημείο μας αυτό, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.